Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν άντεξε σήμερα. Στη δευτερομιλία του δεν άντεξε. Και έβγαλε τον πραγματικό του εαυτό. Έδειξε τα πραγματικά του συναισθήματα. Όχι μόνο δεν αναγνωρίζει τη στάση που επέδειξαν όλες αυτές τις μέρες, πιστεύω, όλα τα κόμματα και κυρίως η εξωματική αντιπολίτευση, σε αντίθεση με τον τρόπο που ο ίδιος αντιπολιτευόταν σε κρίσιμα ζητήματα, εθνική σημασία ζητήματα, και σε ό,τι αφορά την κρίση χρέους και σε ό,τι αφορά εθνικά ζητήματα, κυρίως την επίλυση της διαφοράς με τους βόρειους γείτονες, που τότε ουσιαστικά είχε οθετήσει όλη την ακραία κριτική του εθνολαϊκισμού και σήμερα εφαρμόζει αυτά που εμείς αποφασίσαμε ορθώς για τη χώρα. Το 1/10 της υπευθυνότητας που δείχνουμε εμείς σήμερα να επιδεικνύεται, εσείς τότε η χώρα θα ήταν σε καλύτερη θέση. Όχι μόνο. Δεν έχει αναγνωρίσει τίποτα για τις ευθύνες της δικής σας της παράταξης. Ευθύνες διαχρονικές. Και σωστά ακούστηκαν και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς σήμερα εδώ. Όχι μόνο για την περίοδο της μεγάλης ύφεσης. Το 25% του ΑΕΠ εχάθη την περίοδο 10-14. Αλλά και για πριν. Όταν αφήσατε πράγματι τη χώρα με ένα έλλειμμα πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο δεν αναγνωρίζετε λοιπόν τις δικές σας ευθύνες, αλλά και με τρόπο εξόφθαλμα προκλητικό, προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε τη στάση της θρηπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και των κομμάτων που έβαλαν πλάτη για να βγούμε από την πανδημία, προκειμένου να εμφανιστείτε ως τροπεούχος. Ότι χάρη σε εσάς έγιναν όλα αυτά. Γιατί δεν ήταν αυτονόητο. Όταν όλες οι χώρες, η μία μετά την άλλη, σε όλη την Ευρώπη, παίρναν τα ίδια ακριβώς μέτρα και σε όλο τον κόσμο, να πάρετε κι εσείς αυτά τα μέτρα. Και άρα, οφείλουμε τη ζωή μας σε εσάς. Θα σας ανάψουμε κανένα κερί, να κάνουμε και κανένα τάμα, να σας έχει καλά η Παναγία. Θα μας κάνετε φυσικά όλους. Αλλά η Παναγία βέβαια είναι το κερί ατομικό, κύριε Τσίπρα, το κερί ατομικό. Ατομικό, κύριε Πρόεδρε, υπόσχομαι ατομικό. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα όμως. Και δεν είναι σοβαρή και υπεύθυνη στάση ηγέτη αυτή. Να προσπαθεί με τόσο εξόφθαλμο τρόπο, προκλητικό τρόπο, να οικειοποιηθεί τις συλλογικές θυσίες. Ναι, ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να κλείσουν. Σας θυμίζω ότι στις 23 Μάρτη έγινε lockdown στην Ελλάδα. Το Βέλγιο, που είναι πρώτο σε αριθμό θυμάτων σε όλη την Ευρώπη, εμείς είμαστε στη θέση 10, στους 10 καλύτερους, δηλαδή έγινε lockdown στην Ελλάδα. Το Βέλγιο, που είναι πρώτη χώρα το Βέλγιο, σε όλη την Ευρώπη, με ανάλογο πληθυσμό με εμάς, έκλεισε στις 17 Μαρτίου. Και στις 13 του Μάρτη, 10 μέρες πριν κλείσουμε εμείς τα πάντα, η γειτονική μας Ιταλία είχε 133 θύματα και ήταν ένας συναγερμός αυτός. Αλίμονο αν δεν προχωρούσαμε όλοι σε αυτό που έπρεπε να γίνει και έγινε σωστά. Δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή την ανούσια συζήτηση, γιατί είναι και ανούσια και άχαρη και μακάβρια. Να συγκρίνει κανείς θανάτους. Να συγκρίνει τους θανάτους τους πολλούς σε άλλες χώρες. Και μάλιστα να υπονοεί ότι οφείλονται στην Ισπανία, για παράδειγμα, επειδή συγκυβερνά η αριστερά. Τότε πράγματι θα πρέπει να πούμε ότι η Αλβανία και η Βουλγαρία είναι οι καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, που έχουν μικρότερο αριθμό θανάτων από τους δικούς μας. Είναι μακράβρια αυτή η σύγκριση. Θα επανέλθω όμως στο τέλος της ομιλίας μου, διότι ακούστηκε κάτι το οποίο θα το αφήσω ασχολίαστο. Όμως θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αξιοποιήσω τον περισσότερο χρόνο της δευτερομιλίας μου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της επόμενης μέρας. Διότι πλέον η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που έβαλαν πλάτη γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη μέρα. Ένα μεγάλο ερωτηματικό που αφορά τη ζωή τους. Ένα μεγάλο ερωτηματικό που αφορά την εργασία τους, το εισόδημά τους. Και πράγματι θέλω να σας πω ότι ανέμενα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία σας, που είχατε προαναγγείλει τουλάχιστον ότι θα κάνετε εξαγγελία σε κρίσιμα ζητήματα, ότι θα περιγράφατε την επόμενη μέρα τα μέτρα υποστήριξης της κοινωνίας, της οικονομίας
των εργαζόμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν ακούσαμε όμως κάτι που να μας κάνει πιο αισιόδοξο σήμερα, φεύγοντας από τη σημερινή συζήτηση. Τίποτα συγκεκριμένο τουλάχιστον. Μας είπατε απλά ότι η ύφεση θα είναι μεγάλη. Δεν είστε οικονομικός σχολιαστής, είστε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας που οφείλει να εκτιμήσει ποια θα είναι αυτή η ύφεση και να πάρει μέτρα ώστε να μην είναι μεγάλη. Το μόνο που κατάλαβα πώς θα δηλώσατε είναι ότι έχετε στο ίδιο επίπεδο εκτίμησης τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Βαρουφάκη. Κάνω τον κύριο Βαρουφάκη διοικητή της τράπεζας, αν θέλετε. Διότι μας είπατε ότι είναι εφιολόγημα, λέει, όταν ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας προβλέπει 4%, να θεωρώ εγώ ως αρχηγός της αντιπολίτευσης ότι οτιδήποτε παραπάνω θα οφείλεται ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, το οποίο θα ανανεώσετε τη θητεία. Μην γελάτε, εσείς θα το κάνετε αυτό. Εκτός θα δεν το κάνετε. Πείτε το. Βγείτε και πείτε ότι αυτά που λέει είναι αερολογίες. Βγείτε και πείτε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπει πάνω από 10%, όταν ο ΟΣΑ λέει ότι η χώρα που θα πληγεί περισσότερο σε όλη την Ευρώπη είναι η Ελλάδα, έχουμε έναν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και λέει αερολογίες. Πείτε το. Αλλά η ύφεση η οποία θα μας χτυπήσει θα είναι τεράστια, ακριβώς διότι εσείς δεν υιοθετείτε ένα πρόγραμμα έμπροστο βαρές που θα κρατήσει ζωντανή την πραγματική οικονομία, που θα κρατήσει σε λειτουργία τη μηχανή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσει να επανακινήσει πιο εύκολα. Ήρθατε εδώ και εξαγγείλατε, η μόνη είδηση που βγήκε νομίζω ουσιαστική σήμερα, την επέκταση, την παράταση για 3 μόνο μήνες της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και συγκρίνεται το σήμερα, μετά δηλαδή την πρωτοφανή αυτή η υγειονομική κρίση που έχει δημιουργήσει και πρωτοφανείς οικονομικές συνέπειες, κάποιοι μιλούν για την συμμετρική μεν, αλλά και η χώρα μας πρωταθλήτρια, για τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει παγκόσμια οικονομία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σίγουρα, ίσως και από τη δεκαετία του 20, και έρχεστε και συγκρίνετε το πρόγραμμα, την συμφωνία που είχαμε εμείς με τους θεσμούς, όταν η οικονομία έτρεχε με 2,9, τόσο την παραλάβατε, με αυτό το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, όπου είναι απολύτως προφανές ότι θα δημιουργηθεί μια νέα τεράστια φούσκα κόκκινων δανείων, δίπλα στην υπάρχουσα. Και το κάνετε αυτό, ενώ γνωρίζετε ότι εμείς είχαμε ένα πλαίσιο το οποίο και εσείς συμφωνήσατε τότε, μπορεί να αποδειχθεί και να αποδείχθηκε ότι ενδεχομένως να χρειάζεται μεγαλύτερη περίμετρος, αλλά είχαμε πάρει μία παράταση μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε μέχρι τέλος του χρόνου, το Δεκέμβρη του 19, 1η-1η του 20, να κατατίθεται ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν είχαμε πάρει παράταση για να καταργηθεί η προστασία. Και έρχεστε σήμερα εσείς και παίρνετε τρίμηνη παράταση. Δεν θα σας κάνω κριτική για αυτό το οποίο θα φέρετε, το δούμε όταν το φέρετε. Τρίμηνη. Γιατί? Σε 3 μήνες θα έχει σωθεί η ύφεση και τα προβλήματα στην αγορά? Θα έχουν εξαντληθεί? Σε τρεις μήνες θα υπάρχει κάποια πίεση, υπάρχει ένα deadline? Εμείς είχαμε πράγματι ένα deadline. Οι τράπεζες έπρεπε να προχωρήσουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε stress test. Και τα κόκκινα δάνεια πίεζαν στους ισολογισμούς τους. Τώρα δεν θα γίνουν πουθενά stress test. Γιατί εσείς λοιπόν υποχωρείτε σε αυτή την άντεκτη πίεση και την απάνθρωπη πίεση από την πλευρά θεσμικών παραγόντων που δεν βγαίνουν και δημόσια να το πούνε, ότι σε καιρό κορονοϊού και ύφεσης, η οποία θα είναι πρωτοφανής, πρέπει να άρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και βεβαίως να κάνω την παρατήρηση ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η προστασία της κατοικίας, αλλά και το νέο πτωχευτικό πλαίσιο. Το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω ένα σχόλιο σας. Αληθεύει ότι ετοιμάζετε ένα σχέδιο εξαέρωσης μεσαίας τάξης? Ποιο θα είναι αυτό το πλαίσιο? Φέραμε τροπολογία επανειλημμένα για να υπάρξει παράταση μέχρι τέλος του χρόνου.
Την τροπολογία αυτή δεν την κάνατε δεχτεί. Τώρα έρχεστε και παρατείνετε τρεις μήνες. Προφανώς, την 1η Αυγούστου, εκτός αν ετοιμάζετε σχέδια να αποδράσετε μέχρι τότε, το πρόβλημα θα είναι εδώ. Και θα πρέπει στο πρόβλημα αυτό να απαντήσετε, ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Έρχεστε και λέτε ότι έχετε δώσει 24 δισεκατομμύρια. Εντάξει, άμα δώσετε 24 δισεκατομμύρια, μια χαρά είμαστε. Εμείς είπαμε 26, 14 και 12 εγγυήσεις για 2 δισεκατομμύρια. Θα χαλάσουμε. Μια χαρά είναι το πρόγραμμα. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Πού είναι αυτά τα λεφτά? Είναι λεφτά για να εξαγγέλλονται στις ειδήσεις, αλλά στις πραγματικές επιχειρήσεις και στους δικαιούχους δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ. Είναι τα λεφτά της εξαγγελίας αυτά. Της εξαγγελίας. Αλλά ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία δείχνει πόσοι είναι αυτοί οι αλήθεια που έχουν πάρει σήμερα το επίδομα των 800 ευρώ, ποιοι και πόσοι είναι αυτοί που έχουν πάρει τα 600 ευρώ. Ετέθη το ερώτημα, νομίζω η κυρία Γεννηματά το έθεσε, για την προκαταβολή, όχι ο κ. Βαρουφάκης, για την προκαταβολή φόρου. Είναι απολύτως λογικό να τίθεται αυτό το ζήτημα. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν τον άκουσα τον κύριο Βελόπουλο, δεν ήμουν στην αίθουσα. Δεν είναι παράλογο να τίθεται αυτό το ερώτημα. Εντάξει. Και εσείς. Εν πάση περιπτώσει, θετικά θέλω να μιλήσω, όχι αρνητικά. Είναι κρίσιμο και εύλογο να τίθεται το ερώτημα αυτό. Διότι μια τουριστική επιχείρηση θα έχει δραστική μείωση των εισοδημάτων της το 20. Προφανώς και θα δυσκολευτεί να πληρώσει ακόμη και το φόρο που αναλογεί το 19. Πώς θα καταφέρει αυτή η επιχείρηση να καταβάλει προκαταβολή με βάση το εισόδημα αυτό? Οι κλειστές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις σε αναστολή, υποχρεούνται να καταβάλουν δημοτικά τέλη σήμερα. Έχουν πάγια και εναλλαστικά έξοδα. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 138 δις έχουν δοθεί για την ενίσχυση και τον δανεισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Εσείς εδώ τι ακριβώς κάνετε? Τι θα γίνει με αυτά με τη δυνατότητα της χώρας, των τραπεζών μάλλον, να έχουν δυνατότητα δανεισμού μέσα από το πρόγραμμα, το έκτακτο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Θα δοθούν αυτά τα χρήματα στην πραγματική οικονομία μέσα από εγγυήσεις? Ή οι τράπεζες θα συνεχίζουν να έχουν τις κάνουλες κλειστές και θα δανείζουν μόνο σε όποιον μπορεί να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται δανεισμό? Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Περιμένω να τα ακούσει ο κόσμος της αγοράς. Βέβαια, ο κόσμος της αγοράς έχει δει και πολλά ευτράπελα. Εξαγγείλατε στις 17 Μαρτίου ο κύριος Ταϊκούρας πάγωμα της εξυπηρέτησης των χρεών προς τις τράπεζες. Το εξαγγείλατε, είναι από αυτά που εξαγγέλλονται ωραία. Ουδέποτε νομοθετήθηκε και οι οφειλέτες συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά ή κοκκινίζουν τα δάνειά τους. Και οι οχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών συνεχίζονται. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για το αντίθετο. Πήγατε και αναστήλατε για 75 μέρες επιταγές, τις μεταχρονολογημένες, επίσης δημιουργώντας μια ανισορροπία στην αγορά. Σφίξατε τη θηλιά σε αυτούς που έχουν στα χέρια τους επιταγές, χωρίς να προβλέψετε προεξόφληση από τις τράπεζες, παρά μόνο για πολύ λίγους, για τα δάνεια των ενήμερων εξαγωγέων. Η δε μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, είναι αυτή η οποία παραμένει αποκλεισμένη από το τραπεζικό σύστημα. Δώσατε δηλαδή παράταση που αφορά μόνο αυτόν που εκδίδει τις επιταγές και όχι στον κομιστή. Τεράστια ζητήματα αυτά τα οποία θέλουν απαντήσεις. Μας λέτε δεν γίνονται απολύσεις, μα σε ποια? Μήπως σας αποκρύπτουν την πραγματικότητα? 42.000 περισσότερες, λιγότερες προσλήψεις τον Μάρτι, τον Μάρτι μόνο, τον Μάρτι, 42.000, αλλά προσέξτε. Ναι, ακριβώς αυτό σας λέω. Πριν έρθει ο λογαριασμός, ο ουσιαστικός λογαριασμός, διότι στη μοναδική χώρα στην Ευρώπη, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, που επιδοτείται την αναστολή, προφανώς με την αναστολή της εργασίας, προφανώς με την προϋπόθεση κατά τη διάρκεια, δεν μπορεί να είναι και αναστολή και πάυση και ανεργία, προφανώς.
Αλλά όταν αυτές οι επιχειρήσεις τώρα θα έρθουν να δουλέψουν, να επανακινήσουν χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη, οι απολύσεις προφανώς θα είναι ανεξέλεγκτες και δεν θα φταίνει η μικρομεσαία επιχειρηματία γι' αυτό. Πείτε μου εσείς τώρα, πώς θα μπορέσει ένας επιχειρηματίας που έχει ένα εστιατόριο που είναι στον χώρο της εστίασης και είναι αναγκασμένος τώρα που ανοίγει ο καιρός, είχε 4 τραπέζια έξω, να έχει 1 τραπέζι έξω. Πώς αυτός θα μπορέσει, πώς θα μπορέσει αυτός να κρατήσει τον ίδιο αριθμό των εργαζομένων που είχε? Μα είναι δυνατόν να έρχεστε εδώ, λες και είσαι σε άλλη χώρα, και να με επικρίνετε και από πάνω που σας λέω ότι με την πολιτική σας θα γιγαντωθεί ο αριθμός των απολύσεων και της ανεργίας? Εκτός αν θέλετε να συνεχίσουμε να ζούμε σε μια κατάσταση εικονικής πραγματικότητας. Να βλέπουμε μονάχα αυτά τα οποία επιλέγουν να μας δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης και τα site που αφιδώς χρηματοδοτείτε και να σας αποθεώνουμε όλοι να λέμε τι καλός που είστε. Το πρόγραμμα ΣΟΥΛ. Προφανώς και τώρα θα αλλάξετε την τακτική, διότι ούτε σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσατε να μπείτε. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει πρόγραμμα επιδότησης εργασίας και όχι επιδότησης αναστολής εργασίας. Και τώρα φυσικά θα το μαγειρέψετε λίγο, θα το κουκουλώσετε. Θα πείτε το καθεστώς το οποίο δημιουργήσαμε ως ευκαιρία μέσα στην κρίση της εκπεριτροπής εργασίας θα γίνει πάγιο, δηλαδή μισή δουλειά, μισός μισθός, και ένα κομμάτι του μισθού θα το δίνει ο εργοδότης, ένα κομμάτι θα το δίνει ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία πράγματα. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, να κάνω και συγκρίσεις με το τι ακριβώς γίνεται στη Γαλλία, στη Σουηδία, στη Δανία. Το 100% δίνει η Γαλλία. Το 95% η Σουηδία. Το 75% η Δανία. Αλλά υπάρχουν και ειδικές ομάδες πληθυσμού. Το πρόβλημα των αγροτών, για παράδειγμα. Εμείς ζητήσαμε το δικό μας πρόγραμμα, το Μένουμε Όρθιοι, το οποίο λιδωρείται διαρκώς, είχε αυτή τη λογική. Τη λογική δηλαδή ότι έχεις συγκεκριμένο ντεπόζιτο καυσίμων, το οποίο είναι γεμάτο, και αφήστε τα τώρα αυτά ότι δεν το υπόγραψε ο Τσακαλώτος, και αφήστε αυτή την υποτιμητική συμπεριφορά. Κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, εκεί που εσείς 3 φορές αποτύχατε, και ρυθμίσαμε το χρέος. Και έχουμε δημιουργήσει εμείς την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς. Εμείς τη δημιουργήσαμε την αξιοπιστία, την οποία εξαντλήσατε μέσα σε 8 μόλις μήνες, υποσχόμενος ότι μέσα από μειώσεις φόρων σε υψηλά εισοδήματα θα φέρετε ανάπτυξη 4%. Και τώρα σας έσωσε ο κορονοϊός βέβαια, διότι θα λέτε έφταιγε ο κορονοϊός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επί 3 συνεχόμενα τρίμηνα, από τότε που παραλάβατε, με 2,9 ανάπτυξη, είχαμε επιβράδυνση. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι πριν έρθει ο κορονοϊός, στις αρχές του 2020 ήταν 2 δισεκατομμύρια κάτω από το στόχο για το πλεώνασμα. Οι αγρότες λοιπόν, τι θα κάνουν, πώς θα επιβιώσουν οι αγρότες? Έχετε κάποιο σχέδιο για τους αγρότες? Εμείς λέγαμε να υπάρξει μη επιστρατεία ενίσχυση σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής, στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Μη επιστρεπτέα. Εσείς λέτε επιστρεπτέα και αυτή η επιστρεπτέα 2 χρόνια άτοκη και μετά θα δούμε. Κάτι ακούμε για κάτι επιτόκια τα οποία είναι τοκογλυφικά. Η λογική μας λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι όταν έχεις ένα ντεπόζιτο το οποίο έχει κάψιμα, για να μπορέσεις να βγεις από την καταιγίδα, να σταθείς όρθιος, πρέπει να το αξιοποιήσεις. Όχι να το εξαντλήσεις κάνοντας κύκλους μέσα στην καταιγίδα. Αυτό κάνετε εσείς τώρα. Στον πολιτισμό, χιλιάδες άνθρωποι, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Η θερινή περίοδος είναι ζωτική σημασία για αυτούς. Προαναγγείλατε ακύρωση όλων των εκδηλώσεων. Δεν υπήρξε η παραμικρή στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους, παρότι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από τον Μίκη το Θοδωράκη μέχρι σημαντικούς συνθέτες, στιχουργούς, έχουν βγει και έχουν μιλήσει για ενίσχυση στον κόσμο του πολιτισμού. Είναι φανερό ότι η σχέση που θέλετε να έχετε εσείς μαζί τους είναι να τους χρησιμοποιείτε ως φωτογραφικό ντεκόρ σε σκηνοθετημένα στιγμιότυπα για λόγους επικοινωνιακής εκμετάλλευσης. Αλλά να στηρίξετε 200.000 ανθρώπους που σήμερα βυθίζονται στην κρίση, δεν έχετε σχέδιο. Κλείνω με τον τουρισμό. Συμβάλλει 20% στο ΕΠ της χώρας.
θα υπάρξει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο για προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, έστω, για να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Αν δεν έχετε κανένα σχέδιο και είσαστε στο βλέπουμε και κάνουμε, τουλάχιστον μην κατηγορείτε την αντιπολίτευση που κάνει αυτό που υποχρεούται να σας κάνει, κριτική. Και μην ενοχλείστε κιόλας από την κριτική αυτή. Βλέπω δίπλα σας τον κύριο Βρούτση, κάθεται εκεί αμίλητος. Εντάξει, εδώ μιλάμε για κορυφαίο θράσος. Ήρθατε και κατηγορήσατε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης, τα οποία είχατε δεσμεύσει εσείς για το πλαίσιο των 14-20, το ξέρετε αυτό. Διότι αν δεν υλοποιούσε προγράμματα κατάρτισης, δεν θα μπορούσε καν να εκταμιεύσει αυτά τα χρήματα, αλλά ήταν προγράμματα κανονικά. Και δεν έδινε απευθείας αναθέσεις σε 6 ιδιοκτήτες φίλους μας, που έχουν σχέση με τους συνεργάτες των υπουργών μας, αλλά έδινε σε κοινωνικούς φορείς. Δεν μου απαντήσατε όμως, αισθάνεστε άνετα που επί 3 εβδομάδες ο υπουργός σας, δίπλα σας τον έχετε, έβγαινε στις τηλεοράσεις ενώ είχε την επιστολή που σας έδωσα από την Επίτροπο και έλεγε ψέματα στον ελληνικό λαό. Ότι είναι άρτια τα προγράμματα με κάποια μικρά ψεγάδια, τώρα είπατε εσείς ότι είναι ατανάθλια τα προγράμματα. Και ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς διότι έπρεπε τα χρήματα αυτά να τα εκταμιεύσει. Ψεύδονταν. Και τον κρατάτε, τον ψεύτη και τον υβριστή. Τι να καταλάβω εγώ λοιπόν. Να καταλάβω εγώ ότι είσαστε τόσο καλός που παραδέχεστε τα λάθη σας. Αν τα παραδέχεστε τον είχατε διώξει. Ή να καταλάβω ότι φοβάστε να τον διώξετε, μη μιλήσει και πει πράγματα που δεν πρέπει να πει. Έρχομαι και κλείνω τώρα. Να μην το ξεχάσω. Μάσκες. Ωραίο είναι αυτό το παραμυθάκι να τις ράβουμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, μια πολυμελής οικογένεια, εάν πρέπει να σπαταλάει, να ξοδεύει 10 ευρώ την ημέρα για να βρίσκει μάσκες, με τα εισοδήματα να έχουν φτάσει στο ναδύρ, νομίζω ότι αυτό δεν είναι σοβαρή κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρξει διατίμηση. 6 λεπτά έκαναν. Τώρα φτάνουν 1,2, 1,6 ευρώ η μία. Και έρχομαι και κλείνω για να μην απασχολώ άλλο, κύριε Πρόεδρε, να μην μακρηγορήσω. Είπα ότι στην αρχή της τοποθέτησής σας, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορέσατε παρά να βγάλετε τον πραγματικό σας εαυτό. Αυτόν του αγνώμονα που δεν αναγνωρίζει τη στάση της αντιπολίτευσης παρά τη βλέπει ως αδυναμία. Και ήρθατε εδώ και είπατε αυτό το οποίο προφανώς εσείς το διαδίδετε τόσο καιρό στο διαδίκτυο. Τι θα γινόταν σε αυτή τη χώρα αν τι. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και δεν ήσταν εσείς ο σωτήρας μας. Θα σας πω εγώ λοιπόν τι θα γινόταν. Πρώτα απ' όλα δεν θα υπήρχα υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος την ώρα της κρίσης θα έβγαινε και θα έλεγε ότι είναι η φυσική ροπή της αγοράς η εσχροκέρδεια και δεν χρειάζεται διατίμηση. Δεν θα υπήρχε υπουργός ο οποίος θα έβγαζε tweet για να διαφημίζει 5 ευρώ μαθήματα αρχαίων ελληνικών, όταν όλοι μας έπρεπε και είχαμε μπει σε ένα καθεστώς αλληλεγγύης. Δεν θα υπήρχε υπουργός να βγαίνει και να υβρίζει τους Έλληνες πολίτες που κάθονται σπίτι τους και δεν έχουν εισόδημα ότι θα γίνουν 300 κιλά. Δεν θα υπήρχε υπουργός να στείνει δουλίτσες. Δεν θα ανέβαιναν από τα 800 ευρώ στα 1.600 ευρώ η τιμή της κλίνης στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Δεν θα πήγαιναν 30 εκατομμύρια ευρώ για τεστ στους ιδιώτες, αλλά θα πήγαιναν στα δημόσια ιδρύματα. Δεν θα είχαμε υπουργό σαν τον κύριο Βρούτση να κάνει δουλειές με κέντρα κατάρτισης και να εξευτελίζει 150 επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. Και θα είχαμε σταθεί δίπλα σε όλους, όχι μόνο στους ασθενείς, αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταινίσουμε αισιοδοξία το μέλλον, γιατί δεν θα έχουν εισόδημα. Θα εφαρμόζαμε ό,τι σε όλη την Ευρώπη. Θα επιδοτούσαμε την εργασία. Θα δίναμε τη δυνατότητα να στηριχθεί η οικονομία από το μαξιλάρι, ναι, που εμείς δημιουργήσαμε από τις θυσίες του ελληνικού λαού για μια ώρα ανάγκης. Όχι για να τα κρατήσουμε προκειμένου κάποιοι άλλοι που σίγουρα θα χρειαστούν στο μέλλον μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν. Αλλά η μικρή και μεσαία επιχείρηση, η εργασία, ο κόσμος της δουλειάς. Αυτό θα κάναμε εμείς και αυτό θα κρίνει ο ελληνικός λαός.